Νέος χορηγός στο κανάλι, AO.com. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε φθηνά και αξιοπιστά coins, πάρα πολύ γρήγορα ανταπόκριση και πάρα πολύ καλό online service. Εννοείται, βάζετε το κωδικό JAYO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζωντάξει εδώ νέο βίντεο σήμερα και έχουμε τα πρώτα Team of the Cup Grade για φέτος. Εννοείται πριν μπούμε στο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια γραφή αν είστε καινούργιοι στο κανάλι. Όπως λέω λοιπόν, έχουμε τα πρώτα Team of the Cup Grade, ζητάνε μια 83 squad και να έχει 50 chemistry, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το κακό είναι ότι είναι untradeable, αλλά εμείς τα κάνουμε γύρω στα 4-5 πιστεύω, ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλό. Εδώ πέρα αυτές οι κάρτες που βλέπετε είναι τα μοναδικά pool μας που έχουμε βγάλει αυτές τις 2 εβδομάδες που δεν έχω ανεβάσει κανένα βιντεάκι πέρα από gameplay και από rewards. Πραγματικά ό,τι SBC έχω κάνει από marquee matchups από ό,τι έχει βάλει A δεν έχουμε βγάλει τίποτα παρά μόνο αυτές τις κάρτες οι οποίες είναι όλες untradeable. Έχω κάνει γύρω στα 10 με 15, 81 συν τα usual upgrades και δεν έχω βγάλει τίποτα, όχι ούτε καν hookout, ούτε καν usable. Ελπίζω σήμερα να αλλάξει λίγο τύχη μας με τα team of the upgrades, να μην πάνε όπως πήγανε τα usual, και γιατί όχι να βγάλουμε κάτι καλό, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, βλέπετε εδώ πέρα τι έχουμε βάλει. Σχεδόν όλοι οι παίκτες που έχω χρησιμοποιήσει όπως βλέπετε είναι untradeable, οπότε δεν μας πολύ νοιάζει. Αν και με βλέπω να χαλάω πάρα πολλούς παίκτες εδώ πέρα και πάρα πολλά coins. Βασικά coins όχι, απλά λογικά θα δώσω πάρα πολλούς παίκτες. Η αλήθεια είναι πως τελευταία με έχει πιάσει και κάνω και πολλά gold upgrades. Και για την ακρία, όπως είδατε, ο Modric και ο Insigne ήταν από gold upgrade. Φανταστείτε, ούτε καν από marquee matchups και τέτοιες BCs. Από gold upgrade ήταν. Τέλος πάντων, για να δούμε σήμερα εδώ πέρα. Ελπίζω να βγάλουμε κάτι usable για το club μας. Γιατί όχι, κάτι χαίρεται το λιγότερο. Όσον αφορά το Wicked League, είναι ένα πάλι πολύ clone Wicked League. Πολύ, δηλαδή, τι να πω, θα το δείτε αύριο. Θα έχουμε αύριο ανασκόπηση λογικά Wicked League με highlights και τι αλλαγές θα γίνουν στην ομάδα μας. Αλλά από ό,τι δεν ξέρει, μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή από τα Team of the Cup Grades τα οποία θα ανοίξουμε. Και φυσικά μετά, ενδιάμεσα, θα ανοίξουμε και το Rare Players Pack, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Που μπήκε. Λοιπόν, για να δούμε. Να δούμε ένα walkout αρχικά και μετά βλέπουμε. Να είναι το λιγότερο walkout. Για να δούμε. Δεν είναι walkout, γι' αυτό είναι λίγο κακό. Δεν είναι walkout. Πορτογαλία, αλλά τι να. Είναι ο Ρενάτο. Νομίζω. Α, εντάξει, είμαστε τρομερά τυχεροί. Τρομερά τυχεροί. Βγάλαμε. Πω απίστευτο, παιδιά. Αυτή η κάρτα πήγαινε γύρω στα 70 χιλιάρικα, νομίζω 60. Και τώρα πρέπει να πηγαίνει πάνω από 200 χιλιάρικα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τρομερό πουλ. Έχει απίστευτη κάρτα. Έχει τρομερή κάρτα. Αν θυμάστε μερικοί, δεν ξέρω αν το είχα πει, ήθελα να τον αγοράσω πριν από 1,5 με 2 εβδομάδες και δεν υπήρχε στο transfer market. Και ξαφνικά τώρα μετά που κοίταξα έκανε 200 χιλιάρικα. Ελπίζω να μην έχει πέσει. Λογικά κάπου ακόμη εκεί θα κάνει. Είναι ένα πολύ καλό πουλ. Και φαντάζομαι καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ ωραία 200 χιλιάρικα και φαντάζομαι καταλαβαίνω ότι χωράει και στην ομάδα μας γιατί έχουμε Ρονάλντο, έχουμε Σεμέδο, ίσως να επαναφέρουμε τον Μπρούνο Φερνάντες ο οποίος τον διώξαμε, αλλά θα δούμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό pool, πραγματικά δεν ήταν walkout, είναι ένα τρομερό pool, τι να πω. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ τυχερή να βλέπεις τόσο καλό pool, χωρίς να είναι walkout εννοείται. Τρομερή κάρτα έτσι, για το CM είναι ότι πρέπει και ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Πάμε να ανοίξουμε και το 50k pack, είναι αντράκι αυτό, αλλά πότε δεν ξέρεις, για να δούμε. Τουλάχιστον κάτι high rated για να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Αν βάλουμε 83 άρδες θα είναι καλά ας πούμε, πολλούς, δεν είναι walkout ok. Σημαία είναι Αργεντινή, striker, είναι informer, ναι. Είναι informer, είναι τη Leverkusen, πώς λέγεται, Αλκάριο, κάπως έτσι λέγεται, Αλάριο. Οκ, εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο. Έχουμε μαζέψει πάρα πολλούς inform. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 5 με 6 inform ήδη πριν το Team of the Cup Grade που είναι unusable και untradeable δηλαδή. Ελπίζω να μπουν σε κάποιους BC. Για να συνεχίσουμε όμως με Team of the Cup Grade. Λοιπόν, δεύτερο που κάνουμε, έχουμε βάλει εδώ πέρα Καναντίνια, Μαρτίνες και αυτοί όλοι σχεδόν είναι untradeable. Ακόμη δεν έχω χρειαστεί να αγοράσει τίποτα. Επειδή έχουμε βγάλει ήδη κάτι πάρα πολύ καλό, το να βγάλουμε pool αξίας 250.000 κοντά είναι πάρα πολύ καλό. Θα κάνω αυτό και άλλο ένα, θα δούμε πώς θα πάει. Θα κάνω αυτό σίγουρα και μετά άλλο ένα. Αν δεν βγάλουμε τίποτα καλό και στα δύο, θα σταματήσω γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το SBC έχει διάρκεια από ό,τι είδα 8 μέρες. Οπότε θα το κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν βγει τα rewards από τα rivals που θα πάρουμε τα tradable, να έχουμε πολλούς παίχτες να το κάνουμε και τότε. Οπότε για σήμερα, αφού βγάλαμε ήδη κάτι καλό, γιατί όχι να ανοίξουμε μόνο 3 και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, να είναι walkout, δεν έχουμε ήδη walkout, αν και δεν έχω παράπονο τώρα, αλλά δεν είναι walkout. Okay, τώρα να είναι πάλι κάτι καλό είναι δύσκολο και να μην είναι walkout. Είναι Αγγλία όμως, είναι striker, δεν είναι ο Rashford, εντάξει, είναι ο Inks, αν δεν κάνω λάθος, 83, 82, 83 overall. Εντάξει, δεν έχει. Κακή κάρτα είναι, αλλά τουλάχιστον είναι ας πούμε σχετικά high rated. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κανένα SBC στο μέλλον.
από Player of the Month στην EPL. Τώρα Σον, όπως καταλαβαίνετε, δεν κάνω, δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε άλλο ένα να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι καλό. Λοιπόν, δεν είχα πολλούς παίχτες και αναγκάστηκα να βάλω παρέχο 85. Έβαλα έναν Ρουί Πατρίτσιο. Τέλος πάντων, το μόνο κακό είναι ότι έχω βάλει σχεδόν πολλούς 84ηδες. Έχω βάλει 3 84ηδες και έναν 85άρι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Για το content, ένα τελευταίο να κάνουμε 3. Πραγματικά τόσο χάλια που έχουν πάει όλη αυτή τη βδομάδα, όσα useful upgrades έχω κάνει, τόσους παίχτες έχω χαλάσει και δεν έχω βγάλει τίποτα. Το καλύτερο μου pool είναι ο Μπενάτ, ή ο Μαρκίνιος βασικά είναι. Καλύτερο pool Μαρκίνιος, τι να πω, εντάξει. Ελπίζω ο Ρονάντο κάπως θέσωσε. Εδώ πέρα είναι hookout. Οκ. Okay. Είναι hookout. Είναι Μαρόκο. Ο Ζιγέχ είναι ο Ζιγέχ. Εντάξει, το καλό είναι ότι είναι 85-86. Το καλό είναι ότι είναι 86 overall, αλλά δεν. Δυστυχώς δεν. Ούτε για καμ. Νομίζω πηγαίνει και 25 χιλιάρικα. Το κρατάμε όμως. Αυτοί οι παίχτες και ο Wings και ο Ζιγέχ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο SBC. Τους κρατάμε. Και πιστεύω πήγε πάρα πολύ καλά σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλό pool αυτό του Ρονάντο Σάντζες. Και αν θέλετε και άλλη μοβδικά upgrades, θα προσπαθήσω να τα κάνουμε στη εβδομάδα. Και όπως είπα, περιμένετε αύριο ένα σκόπο στο Wicked League και μετά αύριο το τρατάκι. Αυτά. Κάντε ένα like και ένα share στο βίντεο. Μια να φύγει στο καινούργιο στο κανάλι και θα τα πούμε. Γεια σας.